Πάμε τώρα, γιατί η χαρά λεμονή έχουμε συνέχεια της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη. Ναι, έχουμε συνέχεια της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη. Εγώ δεν ξέρω, δεν σας βλέπω καλά. Ελπίζω εσείς να με βλέπετε. Μια χαρά σε βλέπουμε. Καλύτερα. Ο γιος λοιπόν του Πέτρου Φιλιππίδη, να πούμε ότι είναι στο πλευρό του στο δικαστήριο, έγινε έτοιμα για αναπαράσταση της καταγγελόμενης σκηνής του βιασμού. Συνεχίζεται η εξέταση της καταγγέλουσας και η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε έτοιμα να αναπαραστεί η σκηνή του βιασμού σε βάρος της πρώτης μάρτυρας. Μάλιστα. Ζητάνε να γίνει αναπαράσταση του βιασμού. Ναι, να γίνει αναπαράσταση του βιασμού. Πόσο φοβερό να γίνει, αν σου ακούγεται, υπάρχει δηλαδή, η δυνατότητα. Δηλαδή να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ξανά. Υποστηρίζει ο συνήγορος του ηθοποιού ότι έχει πέσει η καταγγέλουσα σε πολλές αντιφάσεις. Μάλιστα.